Κοιτάξτε, το ΠΑΟΚ ο Πανετολικός είναι η απόδειξη ότι στον ΠΑΟΚ δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Και το σπουδαιότερο είναι ότι η ομάδα δεν ξέρει να κάνει άμυνα. Το ότι δεν ξέρει να κάνει άμυνα είναι όταν χαθεί η μπάλα. Η διάταξη της ομάδος είναι τέτοια που αφήνονται πάρα πολύ μεγάλοι χώροι, κενοί χώροι. Και ο αντίπαλος, ακόμα και ο μέτριος αντίπαλος, θα βρει χώρους. Ακόμα και ο Πανετολικός που φοβήθηκε να βγάλει τέταρτο παίχτη στην επίθεση, βγάζει συνήθως τρεις ο Ματζουράκης, του δημιουργούσε προβλήματα στο 3-5-2. Ένα 3-5-2 στο οποίο πριν το παιχνίδι, εμείς τα λέμε πριν από το παιχνίδι, είχε κάνει μάθημα λέει, πριν 2 μήνες στους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ ο Τούντορ, πώς θα χωρέσει λέει, στο 3-5-2 και τον Κλάους και τον Μπερμπάντοφ. Δηλαδή, δύο τύπους εγώ που βλέπω στο ΣΕΙΚΟΣ που πάω και περπατάω, ο ένας μόλις έχει εγχειρίσει τον νεφρό του και ο άλλος έχει κάνει πέτρα, λιθοτριψία έχει κάνει. Και περπατά στην ανηφόρα και οι δύο, άμα βάλει τον Μπερμπάτοφ να πούμε και τον Κλάους μαζί να ανεβούν την ανηφόρα, μπορεί αυτός που έχει κάνει την λιθοτριψία να το φάει 30 μέτρα στα 200. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αυτοί οι δύο λοιπόν οι περιπατητές είναι στην επίθεση και στην εντεκάδα. Και μάλιστα τον βάζει λέει και δεκάρι. Το βάζει δεκάρι δηλαδή. Ο απατεώνας ο ποδοσφαιριστής μπαίνει δεκάρι, πρώτο δεν μαρκάρει, δεν έρχεται ποτέ τρίτο στα χαφ και τρέχει ο Γκολάσα να γίνει ο ήρωας του παιχνιδιού μαζί με τον Κάτσε, ο Γκολάσα ιδιαίτερα. Αλλά και από την άλλη μεριά δεν πατάει για την περιοχή. Μια φορά πάτησε η φτέρνα του την περιοχή για ένα τελείωμα τελείως τρισάθλιο. Ο Μπερμπάτοφ δεκάρι λοιπόν, ο Μακ εννιάρι περιφερειακό και ο Κλάους εννιάρι στην περιοχή. Ένας Ροντρίγκες, τον οποίο τον έφαγε ο Μίγας για πρωινό, ο δεξιός ο μπακ του Πανετολικού. Και ένας Πανετολικός ο οποίος Και δεν τον άλλαξε και πλευρά τούτου. ναι, δεν τον άλλαξε πλευρά, δεν του κόψε το μυαλό του κοντόμυαλου του προπονητή του ΠΑΟΚ. Να τον πάει από την άλλη μεριά, από τον άλλο τον μπακ. Τον πάει και να φέρει τον Κίτσιο από την άλλη μεριά. Ούτε αυτό το είδε. Πήγαινε εκεί σαν το μουλάρι, εκεί ένας μένα. Τον έτρωγε ο Μίγας. Ξανά μάνα. Ξανά ο Μίγας. Ξανά ο Μίγας. Πρέπει να τον προσέξουμε τον Μίγα. Και ένα κέντρο το οποίο ο Παπατσογιανόπουλος, άκουρε πού στην όνομα Παπουτσογιανόπουλος, πού έπαιζε αυτό, δεν τον θυμάμαι. Έφαγε το κέντρο του ΠΑΟΚ λάχανο, δηλαδή ο Γκολάσα, ο Κάτσε και ο Μπερμπάντοφ, έκανε πάρτι ο Παπουτσογενόπουλο και οι άλλοι. Και όταν μπήκε, να πούμε, ο άλλο ο Κουκουσέλα, πώ το λένε, ο άλλο που έκανε 7 τελικέ, να πούμε, ο Κουκουσέλα, 7 κούρσε, έμπαινα να πω που θέλανε. Για ποιο ΠΑΟΚ να μιλήσω, ρε. Και ένα διαιτητή, ο οποίο στην αντεπίθεση του Πανετολικού, στην πρώτη πάσα που παίρνει ο Μαρκόφσκι, 7 με 8 φάουλ δεν του δίνει στην ξεφτύλα. 7 με 8 φάουλ δεν του δίνει στην ξεφτύλα. Δεν του δίνει πέναλτι στο 93. Και το χαρακτηριστικότερο είναι ότι ο διαιτητής είναι μουραχά. Είναι ότι στο 2 εναντίον 2 που βγαίνει σε μια αντεπίθεση ο Πανετολικός γυρίζει πίσω τη φάση και ανακόπτει το πλεονέκτημα. Τώρα να είμαι ΠΑΟΚ, να έχω τον Φρανκ Άρνεσεν, να έχω τον Ντούντορ, να έχω να πούμε τον Ιβάν Σαββίδη, να έχω τον Μπερμπάτοφ στα 35 και να θέλω πόντο για να πάρω να πούμε, θέλω διαιτησία για να πάρω πόντο από το Ματζουράκι με το βαμμένο το μαλλί. Πω, τι είναι αυτό ο Ματζουράκι, ρε Πούστη. Την Πριγιαντίνη είναι αυτή, ρε Πούστη, με το Ματζουράκι, να πούμε. Τι βαψομαλία είναι αυτή, ρε Πούστη. Πω, 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 πω. Λοιπόν, να πάρω πόντο από το Ματζουράκι, ο οποίο σέρνεται στο πρωτάθλημα ο Πανετολικό και ο οποίο σέρνεται και ο Πανθρακικό. Και όμω, κύριε, ο Πανθρακικό και ο Πανετολικό μέσα στην Τούμπα πήρανε βαθμό, αλλά η γενική εικόνα του παιχνιδιού είναι ότι αδικεύονται, στη γειτονιά μου έτσι το λένε, του αδικώνουν τα αποτελέσματα. Νιώθω πολύ καλά δικαιωμένο για το θέμα του Μπερμπάτοφ από το Σεπτέμβριο. Νιώθω πολύ καλά δικαιωμένο στο θέμα του Όλσεν από το Σεπτέμβριο και πιστεύω ότι είτε με 3-5-2, είτε με 4-4-2, είτε με 4-3-3, είτε με 4-2-3-1, ένα προπονητή ο οποίο γαλουχήθηκε στην Ιταλία με τη Γιουβέντους δεν μπορεί να κάνει άμυνα. Και έχει άμυνα εξάθη με 9 γκολ ο Λουτσέσκο και 16 ο Πάοκ. Και έχει άμυνα η οποιαδήποτε άλλη μεσαία ομάδα καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Και έρχομαι εγώ και λέω: τι θέλω τη σχολή την Ιταλική, ρε φίλε. Τι 3-5-2 ήταν με τον Κόντι αυτό εδώ πέρα το οποίο έρχεται να διδάξει ο Τούντορ. Τον οποίο του φταίνε να πούμε οι παίκτες, είναι οι παίκτες μαριονέτες κτλ. Και ένα Μπερμπάτοφ, ρε φίλε, ίδιο ο Ζαλμάς στο άγγιγμα ψυχή που απάφτωνε την Παπαθωμά. Ένα ύφο μπλαζέ θα ρίσκε, λέει. Προσκυνήστε με ρε κουφάλες γιατί ήρθα να παίξω μπάλα στην Ελλάδα. Θα ρίξει, είστε υποχρεωμένοι να με ανέχεστε σε αυτό το στυλάκι. Ένα ύφος έτσι 48.000 καρδιναλίων, ανίδρωτος,
ακούραστος, με την περούκα εκεί να τη χαϊδεύει, δηλαδή σταγόνα υδρότα ο τύπος, σταγόνα υδρότα. Και όταν, έφυγε ο Κλάους, όταν έφυγε ο Κλάους από εκεί, γιατί έπρεπε να βγάλει τον Μπερμπάντοφ, αλλά δεν είχε αρχίδια για να τον βγάλει, γιατί παίζει 3-5-2 με δεκάρι τον Μπερμπάντοφ. Και δεν μπορείς δημιουργικά να κάνεις. Και βάζεις τον Μπέλκα και βγάζεις τον Κλάους. Και ο Κλάους άλλος μαλάκας αυτός, τι πάει και κάνει. Ενώ ένα σέντερφορ κορυφή, ο άλλος είναι περιφερειακός και ο άλλος είναι δεκάρι, πάει να μου βγει σε συμμετοχή να το παίξει πάω κάρα. Κάτσε βρε μαλάκα στην περιοχή και άσε να εκτεθεί ο άλλος. Άσε να εκτεθεί ο άλλος. Και βρίζαν οι παοξίδες, οι οποίοι είναι άμπαλοι στη συμπεριφορά, βρίζανε τον Κλάους γιατί δεν βγήκε σε καλή συμμετοχή με δεκάρι τον Μπερμπάτοφ. Δεν μπορώ εγώ τώρα να μιλήσω με λαό ο οποίος την μπάλα δεν τη βλέπει σωστά. Θέλει να τη δει αλλά δεν τη βλέπει. Και βλέπει μπάλα με το συνέστημα και δεν βλέπει μπάλα με τη λογική. Για το Καλονί ΠΑΟΚ τι έχεις να πεις? Για το Καλονί ΠΑΟΚ δεν έχω τι να πω. Εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες σε αυτό το Χατζηνικολάου, τον ιδιοκτήτη της Real News να πούμε, ο οποίος πολύ σωστά βγήκε και είπε για τον Τζιτζι Κώστα και τον Ιβάν Σαββίδη τα τζιτζι λιμί τζι λιμί τζι λιγκό. Βέβαια, εγώ επειδή τα λέω όλα, όταν έβγαινε και ολόκληρο Ολυμπιακάρα πήρε το λιμάνι με τις εκλογές εκεί πέρα, τον είδα τον Χατζηνικολάου να μιλάει. Δηλαδή, ή θα μιλάς για όλα όπως κάνει ο Ραυτόπουλος και για Ολυμπιακό, θα μιλάς και για ΠΑΟ και για Άρη και για όλους, ή είσαι κοτάρα. Γιατί δεν μιλάς, γιατί δεν μίλησες. Όχι ότι εγώ συμφωνώ με αυτά που κάνει ο Ιβά με τον άλλο το βασιλικό φρόνο, να πούμε τον Τζιτζι Κώστα, που θέλει να μου το παίξει και λαϊκός. Και τρελαίνομαι. Αλλά και εσύ, ρε Χατζηνικολάου, σε μια φάση που τον άκουγα στο Real FM, λέει να το πω, λέει και εγώ λαϊκά. Τι λαϊκά να μιλήσει, ρε Χατζηνικολάου. Τι λαϊκά να μιλήσει, ρε Χατζηνικολάου. Που άμα σε δώσουν να πούμε χειρολαβή από. Πώς το λένε, λεωφορείο. Από λεωφορείο, να πούμε. Θα την πας στη χειρολαβή και θα πεις βόμβα είναι. Αυτό το καουτσούκ τι είναι αυτό? Έχεις μπει ποτέ σε λεωφορείο, ρε Χατζηνικολάου? Έχεις μπει, ρε Χατζηνικολάου, ποτέ να μπεις σε λαϊκή να αγοράσεις κανένα σαρδέλα, να πάει να πάρεις κανένα γάβρο, να πούμε κανένα ψαράκι του αφρού? Όχι να μιλήσεις και λαϊκά. Άστα αυτά σε εμάς, ρε Χατζηνικολάου. Άσε μας. Άντε.